Μπορείτε να παρουσιαστείτε. Καλησπέρα, παιδιά. Ονομάζομαι Ράπτης Κωνσταντίνος. Με τους περισσότερους εδώ γνωριζόμαστε γιατί είστε και μέλη της ομάδας που έχουμε Formula Student. Τα παιδιά από εδώ είναι από το Δημοκρίτιο. Είναι και αυτά μέλη αντίστοιχης ομάδας. Έχουν φέρει και το μονοθέσιο τους έξω να το δείτε. Λογικά θα το είδατε. Οπότε, παιδιά, συστήστε τους εαυτούς σας. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι, ονομάζομαι Αφροδίτη Αδριανού. Είμαι υπεύθυνη της Democritus Racing Team. Το μονοθέσιο μας είναι το MOV. Είναι αυτό που είναι απ' έξω μαζί με το μονοθέσιο της Perseus. Είναι το πρώτο μονοθέσιο της ομάδας. Είναι βενζινοκίνητο. Και η ομάδα τώρα αναπτύσσει το πρώτο ηλεκτροκίνητο μονοθέσιο. Δηλαδή, τώρα βρισκόμαστε στη φάση της κατασκευής συγκεκριμένα. Μαζί μου είναι ο Ιάσονας Κατσαντώνης, είναι υπεύθυνος του marketing και ο Χριστόδουλος Μήνος, που είναι υπεύθυνος της υπομάδας του ΣΑΣΥ. Βασικά, να ξεκινήσουμε να παίξουμε. Έχουμε και ένα βιντεάκι. Ωραίο βιντεάκι, αλλά δεν έκανε αρκετό θόρυβο. Ίσως λόγω του συνεδρίου. Είναι πιο δυνατό, original. Ναι, λοιπόν, τα πλάνα που είδατε ήταν από το πρώτο μας μονοθέσιο, ή από την Αργό. Η Αργό είναι το βενζινοκίνητο που είδατε και μπροστά. Συμμετείχε το 2019 στο διαγωνισμό της Ιταλίας, που κατέκτησε και τη δεύτερη θέση στο αγώνισμα της αποδυτικότητας, καυσίμου. Το 2021 η ομάδα συμμετείχε στον διαγωνισμό της Ολλανδίας. Όπα. Κάτι έκανα λάθος. Τέλεια. Που καταφέραμε και κατακτήσαμε την έκτη θέση στο διαγωνισμό για τα βενζινοκίνητα οχήματα. Και γι' αυτό βασικά πήραμε και την απόφαση να μπούμε στην ηλεκτροκίνηση, να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το ηλεκτρικό μονοθέσιο. Ο σχεδιασμός ξεκίνησε δηλαδή από το 2021. Τα μονοθέσια, όπως γνωρίζετε βασικά, σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και όλη η ομάδα την τρέχουν φοιτητές του Πανεπιστημίου, εμείς δηλαδή, από τον οικονομικό προγραμματισμό και όλο το management της ομάδας, μέχρι και την κατασκευή, τις προσομοιώσεις, ό,τι έχει να κάνει με το μονοθέσιο και την πλαισίωσή του, δηλαδή, είναι αποκλειστικά από εμάς. Γι' αυτό γράφουμε και όλος ότι we design, we manufacture και we race σαν ομάδα. Η ομάδα, λοιπόν, χωρίζεται σε δύο τμήματα. Είναι το τμήμα του production και το τμήμα των operations. Οργανώνεται από τον υπεύθυνο και επιβλέπεται από τον υπεύθυνο καθηγητή, που είναι ο κύριος Μπότσαρης από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Βασικά, εμείς είμαστε εδώ, στο συγκεκριμένο συνέδριο, ακριβώς επειδή, όπως είπα προηγουμένως, η ομάδα αποφάσισε να ξεκινήσει να μπει στην ηλεκτροκίνηση και να αναπτύξει το πρώτο της ηλεκτροκίνητο μονοθέσιο. Στόχος μας είναι να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό της Κροατίας, 23 με 28 Αυγούστου. Και είμαστε on track, βασικά, για να το κατασκευάσουμε ουσιαστικά το μονοθέσιο και να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό. Ναι, βασικά, αυτά είναι κάποια πράγματα για την ομάδα μας, πολύ γενικά. Τώρα, αν θέλετε να πείτε κι εσείς δύο πράγματα. Βασικά, να ευχαριστήσουμε την Perseus και όλη την διοργάνωση του συνεδρίου που μας προσκάλεσε. Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά, που ήρθατε. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είμαστε εδώ πέρα. Νομίζω ότι είναι άξιο να αναφέρουμε ότι έχουμε πολλές ομοιότητες σαν ομάδες. Έχουμε περάσει τις ίδιες δυσκολίες σε πολλά θέματα, τα συζητούσαμε όλες αυτές τις μέρες. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι και η Perseus και η DRT προχωράνε στο πρώτο τους ηλεκτροκίνητο μετά από μόλις ένα βενζινοκίνητο. Ουσιαστικά είναι μια πλήρη κατασκευή. Η Perseus έχει κάνει την εξέλιξη και του δεύτερου. Όμως ουσιαστικά με μια πολύ σύντομη. Συγγνώμη. Του τρίτου. Του τρίτου. Με συγχωρείς. Οπότε ουσιαστικά έχουμε όμως πολύ μικρή εμπειρία σε σχέση με κάποιες ομάδες που μπορεί όχι μόνο στο Formula Student αλλά και σε άλλους διαγωνισμούς
να υπάρχουν πολλά χρόνια και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε αυτό το κοινό άξονα και πώς πρέπει να προχωρήσουμε με αυτό, με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν φέτος. Γι' αυτό και εμείς θέλαμε να έρθετε, να μας πείτε έτσι την εμπειρία σας, πώς είναι με μικρή εμπειρία στο Formula Student να κάνεις μια τέτοια μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Και να μας πείτε, εννοείται και από τη μεριά του marketing και από τη μεριά μιας υπομάδας που είναι πιο structural, όπως είναι το σασί. Ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Χριστόδουλο που μπορεί να μιλήσει για κάποια πιο πρακτικά πράγματα για το μονοθέσιό μας. Και νομίζω ότι αξίζει να το κάνουμε. Γενικά, παιδιά, στα ηλεκτροκίνητα Formula Student οι κανονισμοί είναι περισσότεροι λόγω των κανονισμών ασφαλείας που πρέπει να τηρηθούν. Και κομμάτια όπως το σασί έχει μεγάλη ευθύνη για το packaging όλων των πραγμάτων, μπαταρίες, ηλεκτροκινητήρες κλπ. Γιατί πρέπει να περάσει τεχνικό έλεγχο που έχει πολύ πιο δύσκολα κομμάτια. Καλησπέρα και από μένα. Όπως αναφέραμε, έχει μεγάλα θέματα στο πώς θα προστατεύσεις το κάθε κομμάτι. Γενικά, στο βενζινοκίνητο υπάρχουν 2-3 τμήματα που βάζεις για προστασία και είσαι σχετικά κομπλέ. Στο ηλεκτρικό υπάρχουν και πολύ παραπάνω κανονισμοί και χρειάζονται παραπάνω προσοχές σε πολλά πράγματα. Π.χ. το κουτί μπαταριών, ενώ στο CV το μηχανοκίνητο χρειάζεται, μπορείς να έχεις τον κινητήρα και να δέχεται δυνάμεις. Στο ηλεκτρικό πρέπει το κουτί να μην δέχεται καθόλου δυνάμεις, να προσέχεις τα πάντα, να το θέσω πιο απλά. Έχω παρατηρήσει και από τότε που ξεκίνησα να ψάχνουμε σχετικά με την ηλεκτροκίνηση για να αρχίσω να διαβάζω και να ασχολούμαι ότι και στα συνέδρια, στα μαθήματα, στα βιντεάκια στο YouTube εξηγούν και αναφέρονται σε καινοτομίες πάνω σε ένα συγκεκριμένο part του ηλεκτροκίνητου, αλλά δεν εξηγούν τη γενική εικόνα, πώς λειτουργεί, πώς οι μπαταρίες δίνουν το ρεύμα και το χρησιμοποιεί ο κινητήρας για να κινήσει όλο το αμάξωμα. Και νομίζω ότι και τα παιδιά, τα περισσότερα τουλάχιστον, θα έχουν οι ίδιες απορίες. Αν θέλετε κι εσείς ή κι εμείς όλοι μαζί, με τους καθηγητές, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα στα παιδιά. Ναι, και πριν κάνω την πάσα στην Αφροδίτη για να εξηγήσουμε μερικά πράγματα παραπάνω, νομίζω ότι αξίζει να ρωτήσουμε πόσοι γνωρίζουν γενικά για τον διαγωνισμό Formula Student πριν έρθουν στο συνέδριο και δουν τα μονοθέσια. Με ένα απλό σήκωμα των χεριών, πόσοι γνωρίζανε γενικά. Διότι παρόλο που πολλοί παρακολουθούν Φόρμουλα 1, πολλοί έχουν επαφή με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, έχουμε δει ανά τα χρόνια ότι είναι σχετικά μικρή η έκθεση σε αυτό το κομμάτι του διαγωνισμού και σε αυτό το κομμάτι της πραγματικότητας, όπου ως φοιτητής μπορείς να έχεις. Και τώρα νομίζω ότι μπορεί να εξηγήσει και έφερε μερικά πράγματα παραπάνω και για το Formula Student ίσως γενικότερα και για το μονοθέσιο και το πώς λειτουργεί αυτό που είπες, Βαγγέλη. Ναι, όπως είχε πει και ο Κωνσταντίνος χθες στην παρουσίαση της ομάδας, ο διαγωνισμός Formula Student είναι διαγωνισμός engineering, καθαρά. Η ομάδα εξετάζεται με βάση ένα σετ κανονισμών στο πόσο καλά και σωστά θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει αγωνιστικά μονοθέσια. Έχει τρεις κατηγορίες. Είναι CV, EV και driverless. Τώρα σιγά-σιγά ουσιαστικά το κομμάτι του driverless μπαίνει παντού. Και χωρίζεται σε δύο τμήματα, όπως λιγάκι είναι και χωρισμένη η ομάδα μας. Είναι τα δυναμικά αγωνίσματα, που είναι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε με το μονοθέσιο να τρέχει μέσα στην πίστα, με την απόδοση του μονοθεσίου. Και έχουμε και τα στατικά αγωνίσματα, που είναι ό,τι πλαισιώνει την κατασκευή του μονοθεσίου, δηλαδή κοστολόγηση, σχεδιασμός, επιχειρηματικό πλάνο. Όλα αυτά εξετάζονται στο διαγωνισμό Formula Student. Και γι' αυτό οι ομάδες Formula Student απασχολούν και άτομα από πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Δηλαδή, στη δικιά μας ομάδα βασικά, υπάρχουν άτομα που ασχολούνται από social media και γραφιστικά, μέχρι άτομα που ασχολούνται με υψηλή-χαμηλή τάση, μηχανολογικά, κατασκευή, composites, τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την κατασκευή ενός και την λειτουργία μιας τέτοιας ομάδας. Και την προώθηση. Και την προώθηση, ακριβώς. Δηλαδή, επειδή συνήθως το αντικείμενο και το ότι φτιάχνουμε, ας πούμε, ένα μονοθέσιο, συνήθως καμιά φορά πολλούς τους οδηγεί στο να σκεφτούν ότι είναι κάτι καθαρά μηχανολογικό ή κάτι καθαρά κατασκευαστικό, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Ειδικά για ομάδες, δηλαδή, που αναπτύσσουν ηλεκτρικά μονοθέσια,
είναι ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο έντονο, γιατί η ομάδα, ο τρόπος που λειτουργεί και τα άτομα τα οποία απασχολεί, λειτουργεί σαν μια προσομοίωση μιας εταιρείας. Δεν είμαστε εταιρεία, προφανώς, αλλά ο φόρτος εργασίας και όλη η εμπειρία είναι πάρα πολύ παρόμοια. Γι' αυτό εξάλλου και έχοντας το βιογραφικό σου το Formula Student, αύριο μεθαύριο σου δίνονται πολύ μεγάλες ευκαιρίες να δουλέψεις στη βιομηχανία. Και ουσιαστικά το Formula Student είναι σαν προσομοίωση. Πολύ αληθινή προσομοίωση, αλλά ναι, προσομοίωση της βιομηχανίας. Και σίγουρα γενικά είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Είτε ασχολείται κανείς πολύ έντονα, ας πούμε, με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, είτε απλά παρακολουθεί, είτε απλά θέλει να, έχει κάτι, να ζήσει κάτι διαφορετικό. Γενικά, σαν εμπειρία, και οι διαγωνισμοί, και η κατασκευή, και όλη αυτή η διαδικασία είναι μοναδική, βασικά, θα έλεγα. Δεν μπορείς να τη ζήσεις δηλαδή κάπου αλλού ή να ζήσεις κάτι παρόμοιο. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και εσείς, παιδιά, που έχετε πάει στη διαγωνισμό. Προφανώς, ναι. Ναι, είναι πολύ ωραία. Και γι' αυτό βασικά το κάνουμε. Δηλαδή, όλο αυτό ο κόπος, όλη αυτή η πίεση έρχεται σαν reward το να πάμε στο διαγωνισμό στο τέλος. Ακόμα και σαν συμμετοχή, δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς. Τώρα, για αυτό που ρώτησες, Βαγγέλη, για το πώς λειτουργεί το ηλεκτρικό μονοθέσιο. Ουσιαστικά, η ομάδα μας είναι χωρισμένη σε σύστημα υψηλής και χαμηλής τάσης. Ένα κύριο θέμα που έχουμε με το διαγωνισμό, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος προηγουμένως, είναι ο τεχνικός έλεγχος. Είναι πάρα πολύ αυστηρή στον τεχνικό έλεγχο, κυρίως για θέματα ασφάλειας. Δηλαδή, παίζουμε και με αρκετά υψηλές τάσεις στο σύστημα υψηλών τάσεων. Δηλαδή, το δικό μας κουτί συγκεκριμένα έχει τάση 588 volt peak. Ουσιαστικά, πώς λειτουργεί το σύστημα της υψηλής τάσης, πολύ γενικά. Δεν είμαι και expert. Έχουμε το κουτί των μπαταριών. Οι δικές μας μπαταρίες είναι οι κυλινδρικές, Sony Murata, και το οποίο δίνει power ουσιαστικά. Βασικά, δίνει DC ρεύμα, περνάει από ένα converter DC-AC. Το μοτέρ είναι μοτέρ AC για να κινηθεί. Αυτό όλο σαν διαδικασία, μπαταρία, inverter, μοτέρ, από μόνο του είναι περίπλοκο, δηλαδή ήταν και για μας αρκετά περίπλοκο και στην κατανόηση του πώς λειτουργούν όλα αυτά τα συστήματα μεταξύ τους, τι θα μπορούσε να πάει λάθος, δηλαδή μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα για τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και για τις γνώσεις που συνειδητοποιήσαμε ότι δεν είχαμε όταν ξεκινήσαμε αυτή την ανάπτυξη και σιγά σιγά αποκτήσαμε. Σίγουρα, επειδή οι μπαταρίες μας δεν μπορούν να λειτουργήσουν, το κουτί των μπαταριών και από τους διαγωνισμούς δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς το BMS. Ο BMS ουσιαστικά έχει δύο λειτουργίες. Η μία λειτουργία είναι σε περίπτωση διαρροής ρεύματος να κόψει την τάση, να μην λειτουργεί το κουτί δηλαδή, και στη φόρτιση και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να εξισορροπεί την τάση ανάμεσα στα κελιά. Δηλαδή, το κάθε κελί έχει μια συγκεκριμένη τάση στην οποία λειτουργεί και άμα δεν λειτουργούν όλα σε μια παρόμοια, με ένα παρόμοιο τρόπο, το κουτί θα χαλάσει, για να το πω πάρα πολύ απλά. Οπότε ο BMS πάει και τσεκάρει τις θερμοκρασίες των κελιών και τις τάσεις, έτσι ώστε εάν υπάρχει υπερθέρμανση να κόψει την λειτουργία του κουτιού και να εξισορροπεί και τις τάσεις ανάμεσα στα κελιά κατά τη διάρκεια της φόρτισης και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μετά μπορώ να το πάω και σε ακόμα περισσότερο βάθος, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Απλά αυτό που συνειδητοποιήσαμε εμείς σαν ομάδα, βασικά το ξέραμε από την αρχή, απλά το ζήσαμε ακόμα περισσότερο, είναι το πόσο δύσκολη είναι η κατανόηση κάποιων πραγμάτων. Και γι' αυτό επιλέξαμε στο μονοθέσιό μας το τωρινό να κάνουμε συστήματα τα οποία ήταν reliable και τα καταλαβαίναμε. Για να ξέρουμε τι θα γίνει αν πάει κάτι λάθος, για να ξέρουμε να είμαστε σίγουροι για το πώς λειτουργεί. Τα περισσότερα δηλαδή συστήματα που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι περισσότερο plug and play, δηλαδή είναι αγοραστά, τα προγραμματίζουμε εμείς, τα μελετάμε, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο για εμάς για το πρώτο μονοθέσιο. Και γι' αυτό επιλέξαμε κιόλας ένα μοτέρ, ένα απλό σύστημα, κάτι σίγουρο ουσιαστικά.
Άμα σου απαντάει την ερώτηση. Στο κομμάτι του marketing, για να βρείτε όλα αυτά τα συστήματα, για να κάνετε αυτή τη μετάβαση, ήταν πιο δύσκολο, χρειαστήκατε μεγαλύτερη χρηματοδότηση και αν ναι, πώς τη βρήκατε, με την έννοια ότι οι περισσότεροι έχουν συνηθίσει, έχουν συνηφάσει το motorsport με τη βενζίνη, με το θόρυβο, οπότε η ηλεκτροκίνηση πώς φαινόταν στους χορηγούς. Καλά, σίγουρα είναι αρκετά πιο ακριβό. Δηλαδή, θα ξεκινήσω από εκεί. Για πολλούς λόγους. Ένας κύριος είναι ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε εμείς ως επιτοπλίστων είναι καινούργια. Δεν αγοράζουμε, όπως ας πούμε, ήταν με την Αργό, ένα μοτέρ μεταχειρισμένο, το οποίο εμείς αναπτύξαμε. Είναι όλα καινούργια και όλα ακριβά. Σίγουρα η κρίση με τους ημιαγωγούς μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Θα εξηγήσει και ο Ιάσονας δηλαδή, περισσότερα σχετικά με αυτό. Νομίζω το έχει ζήσει και πολύ πιο έντονα. Και ωστόσο, κάτι που βασικά μας βοήθησε το γεγονός ότι ψάχναμε για χρηματοδότηση από το 2020 ουσιαστικά, που πήραμε την απόφαση. Βοήθησε πάρα πολύ που είχαμε κάποια χρήματα μπαίνοντας σε αυτή τη χρονιά, γιατί μιλάμε για ένα συνολικό budget για όλο το project 80.000 ευρώ, δηλαδή δεν είναι κάτι φθηνό. Βοήθησε δηλαδή πάρα πολύ το γεγονός ότι είχαμε κάποιους μεγάλους χορηγούς, όπως για παράδειγμα η Sunlight, που μας στήριξε αρκετά σημαντικά δηλαδή στην όλη αυτή προσπάθεια. Και μετά βοήθησε, θεωρώ, και πάρα πολύ το γεγονός ότι ουσιαστικά η ηλεκτροκίνηση είναι εδώ. Οπότε είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει τις εταιρείες, θα έλεγα. Αλλά θες να εξηγήσεις περισσότερα, εσύ, Γιάννη. Νομίζω ότι ένα πράγμα που έχετε ζήσει σίγουρα κι εσείς είναι το πώς να βρεις τον σωστό εξοπλισμό. Που, Βαγγέλη, σίγουρα ιδίως εσύ έχεις ζήσει αυτή τη δυσκολία στο κομμάτι των ηλεκτρολογικών. Και στο να καταλάβεις ποιο σύστημα να αγοράσεις και ποιο είναι αυτό που θα είναι συμβατό με τα υπόλοιπα. Αυτό για μας ήταν σίγουρα μεγάλη δυσκολία. Και μετά στο κομμάτι του marketing είναι δύσκολο το να μπορέσεις να προμηθευτείς αυτόν τον εξοπλισμό, ιδίως φέτος που είχαμε πολλές κρίσεις σε πολλά πεδία της αγοράς, τόσο με ημιεπεξεργαστές, τόσο με τον πόλεμο που ακόμα συνεχίζει και έχει διακόψει πάρα πολλές λειτουργίες της αγοράς. Όμως, ναι, νομίζω σε αυτό μοιραζόμαστε κιόλας. Δηλαδή, πιστεύω ότι κι εσείς έχετε ζήσει πάρα πολλές δυσκολίες με αυτό το κομμάτι και κάθε ομάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε άλλες χώρες που μπορεί και οι ίδιες να παράγουν μεγάλα κομμάτια του εξοπλισμού που χρειάζονται, και εκείνες σίγουρα έχουν βιώσει μεγάλες δυσκολίες. Όμως, πιστεύω ότι σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που ακόμη δεν έχει κάνει μια πλήρη μετάβαση στο να κατασκευάζει και μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά εξαρτήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για καινοτόμες εφαρμογές, διότι εμείς ψάχνουμε πολύ συγκεκριμένα υλικά και πολύ συγκεκριμένο εξοπλισμό, όπως ο BMS και ο φορτιστής μας. Δυστυχώς για εμάς είχε πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές που δεν μπορούσαν να καλύψουν όλες οι εταιρείες. Και γι' αυτό δυσκολευτήκαμε πολύ στην ανέβρεσή τους. Όμως, όπως ανέφερε η Αφροδίτη, φροντίσαμε να κάνουμε έναν καλό προγραμματισμό και να μην κάνουμε κάποιο overkill σε μια προσπάθεια, να έχουμε κάποιο πάρα πολύ υψηλής τεχνολογίας σύστημα, το οποίο να ήταν πολύ δύσκολο στη διασύνδεση. Και νομίζω εδώ πέρα μπορείς να επιβεβαιώσεις και εσύ, Βαγγέλη, το πώς το έχετε σχεδιάσει κι εσείς για να είναι κάτι τέτοιο. Καταρχήν, να πούμε, μιας και το ανέφερες, ότι ο διαγωνισμός προωθεί το μεγαλύτερο μέρος των αποφάσεων να το λαμβάνουν οι φοιτητές μόνοι τους, χωρίς να ζητάνε βοήθεια ούτε από καθηγητές ούτε από επαγγελματίες. Σωστά. Νομίζω κι εσείς έχετε. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, όση βοήθεια και να μπορέσει να παρέχει ένας καθηγητής ή ένας ειδικός, δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει δεκαετίες εμπειρίας πάνω σε ένα σύστημα ηλεκτροκίνητου μονοθεσίου. Ο σκοπός είναι πάντα να το κάνει η ίδια η ομάδα, στην τελική. Δηλαδή, εάν δεν γίνει από την ίδια την ομάδα, δεν θα μπορέσει να το παρουσιάσει και στα στατικά αγωνίσματα με έναν πλήρη τρόπο και να εξηγήσει πώς έχει κάνει το μονοθέσιο πρακτικά. Οπότε, εν τέλει, πάλι θα βγει σε καλό για την ομάδα, ακόμη και αν εντός εισαγωγικών κλέψει όλες τις ιδέες από κάπου. Αλλά δεν υπάρχει και κανένας που να γνωρίζει 100% ένα τέτοιο σύστημα. Είναι κάτι τελείως καινοτόμο. Και παρόλο που έχουν ήδη κατασκευαστεί και άλλα μονοθέσια, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο απλό και να πας να πάρεις καρμπόν κάτι από κάποιον άλλον και να το εφαρμόσεις. Ανάλογα και με το budget, νομίζω, και τους στόχους κάθε ομάδας που ποικίλουν, από ό,τι έχω καταλάβει.
Αλλάζουν όλα. Αλλάζει ο κινητήρας, αλλάζουν οι μπαταρίες, δεν μένει τίποτα ίδιο. Κάθε ομάδα έχει πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ της στο μικροπλήμα. Σίγουρα, ναι. Εννοείται ότι αν έχεις ένα budget το οποίο είναι στα χ ευρώ και μια ομάδα έχει 3 χ σε χρήματα για να μπορέσει να αγοράσει εξοπλισμό, θεωρώ το βασικό όφελος είναι ότι μπορούμε να έχουμε ένα fail-safe σύστημα, όπου όταν κάτι πάει στραβά, το οποίο είναι απολύτως αναμενόμενο, δεν χρειάζεται να κάνεις troubleshooting με το εξάρτημα το οποίο μπορεί να χάλασε και να προσπαθείς να το επιδιορθώσεις. Μπορείς κατευθείαν να έχεις προχωρήσει στην αγορά 2 αντιτύπων αυτού του εξαρτήματος και να είσαι έτοιμος να κάνεις τις αλλαγές επί τόπου. Αυτό έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του, εννοείται. Δηλαδή, μετά μπαίνεις σε μια πιο εύκολη διαδικασία. Δεν έχεις να αντιμετωπίσεις τόσα προβλήματα. Αλλά απ' την άλλη, το project μπορεί να βγει πολύ πιο εύκολα. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε βιώσει αρκετά εμείς. Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, σχετικά με τον προϋπολογισμό σας, αντιμετωπίσατε κάποιες δυσκολίες, κάποιες αποκλίσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι? Και αν ναι, θα μπορούσατε να μας αναφέρατε ποιες ήταν αυτές και τι κάνατε για να τις αντιμετωπίσετε? Ναι, νομίζω το κομμάτι του προϋπολογισμού είναι κάτι που η Αφροδίτη μπορεί να μιλήσει πολύ έντονα, διότι έχει βιώσει πάρα πολύ την διαχείριση ουσιαστικά του προϋπολογισμού. Και οι δύο βρισκόμαστε στο κομμάτι των οικονομικών και τη διαχείρισή τους. Όμως και ως υπεύθυνη της ομάδας βιώνει και την ευθύνη του να διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα. Ναι, ο προϋπολογισμός μας αρχικά ήταν διαφορετικός από αυτόν που κατέληξε να είναι τώρα. Διότι έχουμε δει όλοι τις ανατιμήσεις από πολύ απλά πράγματα, από το κόστος της βενζίνης μέχρι το κόστος του να προμηθευτείς μια πλακέτα πυρητίου για να κατασκευάσεις ένα πολύ απλό σύστημα χαμηλών τάσεων. Οπότε από κάθε μεριά και άποψη έχουμε επηρεαστεί από αυτό. Δηλαδή, μόνο και μόνο που θα προμηθευτείς κάτι από το εξωτερικό το οποίο θα έχει κόστη μεταφοράς, όταν η βενζίνη έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019, αναγκαστικά και τα μεταφορικά ανεβαίνουν. Και όταν μιλάμε για μεταφορικά που μπορεί να έρχονται από εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, προφανώς αυτό μας επηρεάζει πολύ. Και αναγκαστήκαμε να κάνουμε πολλές προσαρμογές, που νομίζω ότι μπορείς να αναφέρεις και πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, πιστεύω, Αφροδίτη. Όταν εννοείς βασικά αλλαγές, πώς ακριβώς το εννοείς, γιατί αυτό δεν το κατάλαβα πάρα πολύ? Εννοώ ότι κάθε ομάδα θα έχει διαφορετικό budget, διαφορετικά μοτέρ. Δεν θα μπορεί μια ομάδα να τη γράψει εξ ολοκλήρου την άλλη για να πετύχει το στόχο ότι να κάνει ένα μονοθέσιο, αν δεν διαβάσει και μελετήσει μόνη της. Ναι, σίγουρα. Εμείς θέλαμε να θέσουμε κάτι το οποίο ήταν safe από άποψη προϋπολογισμού, δηλαδή μας έβγαζε τη χρονιά, να το πω έτσι. Γνωρίζαμε πάνω κάτω και από άλλες ομάδες οικονομικά τι γινόταν, αλλά σίγουρα οι κρίσεις που περάσαμε με τους εμιαγωγούς και με τον πόλεμο και οι ανατιμήσεις κυρίως, μας οδήγησαν στο να κάνουμε re-evaluate ουσιαστικά πώς θα προσεγγίζουμε και κάποια πράγματα. Δηλαδή, το κομμάτι των κρίσεων μας έκανε λιγάκι όπως και την αυτοκινητοβιομηχανία, που τώρα προσπαθούν να αλλάξουν λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουμε τα οχήματα, και μας λίγο να ξανασκεφτούμε λίγο πώς θα κάνουμε το σχεδιασμό σε σχέση και με τις παραγγελίες και με την κατασκευή. Έπρεπε λίγο να κάνουμε κάποιες αλλαγές από αυτό που είχαμε συνηθίσει. Κυρίως για να μην βγουν κάποια πράγματα out of stock. Αυτό το πρόβλημα το συναντούσαμε συνέχεια. Και επίσης, ο προϋπολογισμός και τα χρήματα σε σχέση και με το προϊόν που βγαίνει στο τέλος είναι άρρηκτα συνυφασμένα. Δηλαδή, έγιναν πάρα πολλά trade-offs λόγω budget. Για πολλούς λόγους. Μπορεί να έγιναν trade-offs στο να πάρουμε κάτι πιο ακριβό γιατί ήταν πιο safe. Μπορεί να γίναν και trade-offs στο να πάρουμε κάτι ίσως όχι που δεν θα ήταν το ιδανικό, πάλι λόγω budget. Ας πούμε, ένα κλασικό παράδειγμα είναι το μοτέρ μας, που λόγω budget επιλέξαμε ένα συγκεκριμένο μοτέρ. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να είχαμε επιλέξει ένα καλύτερο, αλλά αυτό μας κάλυπτε για αυτό που χρειαζόμαστε με τα χρήματα τα οποία ήμασταν διατεθειμένοι να δώσουμε. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό. Οι μπαταρίες επίσης. Αυτό ήταν και θέμα procurement,
γιατί οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται γενικά ευρέως στα ηλεκτρικά μονοθέσια Formula Student συνήθως είναι από την Κίνα και δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να φέρεις μπαταρίες από την Κίνα στην Ξάνθη. Και τώρα αυτό, δηλαδή δεν, κάθε φορά έπρεπε να κοιτάμε κάποια βασικά πράγματα σαν όχι τόσο πολύ... Κοιτούσαμε και το δέντρο και το δάσος, να το πω έτσι. Φαντάζομαι ότι όπως και στο βενζινοκίνητο, γιατί με αυτό έχω ασχοληθεί στην κατασκευή, χρειάστηκε κάποια στιγμή να αλλάξετε κάποιο part, να πείτε ότι αυτό δεν μου κάνει, ενώ το έχω αγοράσει και μπορεί να κοστίζει πολύ, δεν μου κάνει, πρέπει να πάρω κάτι άλλο. Φαντάζομαι θα το αντιμετωπίσατε και αυτό. Και σε ένα ηλεκτρικό μονοθέσιο τα part φαντάζομαι έχουν άλλες τιμές, πιο ακριβές. Οπότε ένα part το οποίο έχει πολύ ψηλή τιμή και μπορεί να μην σας έκανε. Πώς αντιμετωπίσατε το ότι δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, αν σας έχει τύχει? Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει τύχει. Θα το πω έτσι. Γιατί κυρίως τα παιδιά και από το high voltage και γενικά στα ηλεκτρονικά μελέτησαν πολύ ενδελεχώς το σύστημα, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν όλα μεταξύ τους. Έχει τύχει για κάποια πράγματα, ίσως μικρότερα, πάλι αρκετά κοστοβόρα. Και μετά, δηλαδή, να το πάρω και πρακτικά, έχει χρειαστεί αρκετές φορές να ξανασχεδιάσουμε, για παράδειγμα, πλακέτες, επειδή δεν μπορούσαμε να βρούμε τα υλικά που θέλαμε. Ή έχει χρειαστεί να ξανασχεδιάσουμε, για παράδειγμα, το κουτί των μπαταριών, επειδή δεν λειτουργούσε έτσι όπως το θέλαμε και το θέλουν και οι κανονισμοί. Αυτό από μόνο του, δηλαδή, είναι κοστοβόρο, αλλά με άλλους τρόπους. Γιατί ο χρόνος, βασικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Δηλαδή, τον Αύγουστο πάμε σε αγώνα, οπότε ήταν το πόσο χρόνο θα πάρει το να τελειώσει ο σχεδιασμός, ας πούμε, και να μπούμε στην κατασκευή και προβλήματα που θα προκύψουν, ήταν πολύ σημαντικά στον προγραμματισμό. Είναι βιώσιμο ένα διετές πλάνο για να κάνεις ηλεκτροκίνητο μονοθέσιο, χωρίς εμπειρία? Ναι. Ρωτάω για να μάθω. Κοίταξε να δεις. Για μας το να γίνει ένα ηλεκτροκίνητο είναι ένα πλάνο το οποίο στο μυαλό μας είναι διετές, αλλά παράλληλα έχουμε στόχο να εξελίξουμε λίγο ακόμα το βενζινοκίνητο. Γιατί σε κάποια κομμάτια δεν είχαμε το χρόνο να το φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Οπότε χρειαζόμαστε λίγο χρόνο ακόμα να πετύχουμε τους στόχους μας πάνω στο βενζινοκίνητο. Κάτι το οποίο πιστεύω θα μας δώσει εμπειρία σε κομμάτια όπως είναι το σασί για να κάνουμε τη μετάβαση. Αλλά νομίζω πως το διετές πλάνο είναι βιώσιμο αρκεί να έχεις εμπειρία. Γι' αυτό ρωτάω αν είναι βιώσιμο χωρίς εμπειρία. Και δεν ξέρω την εμπειρία που είχατε, γι' αυτό αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια πάνω σε αυτό. Θεωρώ πως δεν είναι το πιο εξωπραγματικό πράγμα, δεν είναι εντελώς μη βιώσιμο, αλλά είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο. Θα το πω έτσι. Δηλαδή, δεν είναι θέμα από θέμα γνώσεων και μόνο. Δηλαδή, και εμείς σαν ηλεκτρολόγοι, τα πράγματα τα οποία διδασκόμαστε και μέσα στη σχολή, πολλές φορές, ειδικά και στο Πανεπιστήμιο, νομίζω το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, είναι λίγο η πρακτική εφαρμογή και μετά τα θεωρητικά. Οι γνώσεις που χρειαζόντουσαν για το ηλεκτρικό είναι αρκετές. Δηλαδή, δεν είναι θέμα μόνο γνώσεων, είναι θέμα κατανόησης. Το οποίο είναι δύσκολο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι εύκολο. Είναι κάτι το οποίο κάτι είχαμε κι εμείς όταν ξεκινήσαμε. Γι' αυτό ουσιαστικά ξεκινήσαμε και από το 20 σχεδόν για το ηλεκτρικό. Οπότε χρειάζεται προσωπικός χρόνος να επενδύσεις, να διαβάσεις και να μάθεις μόνος σου πολλά πράγματα. Ναι. Όχι απλά πολύ και budget. Θα φτάσουμε και εκεί. Ναι. Το budget όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά πρέπει να ξέρεις κιόλας, δηλαδή, για παράδειγμα, πρέπει να είστε σίγουροι, ας πούμε, θεωρώ, εγώ, σαν ομάδα, πώς, ας πούμε,
λειτουργεί το μοτέρ, πώς λειτουργεί ένας inverter, τι κάνει, τι θα γίνει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, αν γυρίσει ρεύμα το μοτέρ πίσω. Είναι κάποια πράγματα τα οποία νομίζεις ότι τα ξέρεις μέχρι να μπεις στη διαδικασία να τα δεις. Και κάποια δεν τα ξέρεις μέχρι να τα δεις. Ναι, ακριβώς. Πολλά παιδιά με ρωτάνε εμένα, κυρίως από τα μικρότερα έτη, πρώτα, δεύτερο έτος, όταν ακούνε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα ηλεκτρικό, ενώ ενδιαφέρονται να μπουν στην ομάδα, αρχίζουν και ανησυχούν αν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις, αν είναι αρκετές αυτές τις γνώσεις που έχουν για να ασχοληθούν και να πετύχουν να μελετήσουν και να πάρουν αποφάσεις για την ομάδα. Πόσο χρόνο σας παίρνει περίπου να εκπαιδεύσετε ένα παιδί, κυρίως από τους ηλεκτρολόγους, για να μπει στην ομάδα ενεργά? Ναι. Πόσο χρόνο έχω για να λείψω για 10 λεπτά, γιατί έχω πολλές ερωτήσεις να κάνω και παρατηρήσεις. Εσείς πείτε μου, θα λείψω 10 λεπτά, προλαβαίνω, δεν πιστεύω να τελειώσεις 10 λεπτά. Νομίζω προλαβαίνετε. Γιατί έχω πολλά να πω. Πίστευτο με το έτοιμος. Κανείς δεν είναι έτοιμος, ξέρετε, για τίποτα. Ισχύει. Εμείς στην ομάδα μας, η γνώση που χρειάζεσαι, μπορείς να τις αποκτήσεις και από τη σχολή. Βασικά, χρειάζεται ένα υπόβαθρο από τη σχολή. Αυτό δεν θα πω ψέματα. Κάποια πράγματα να ξέρεις βασικά πώς λειτουργούν. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να μάθεις και μόνος σου, θεωρώ. Ειδικά για τα παιδιά που είναι πρώτο-δεύτερο έτος. Και εμείς στην ομάδα μας έχουμε πολλά παιδιά που είναι πρώτο-δεύτερο έτος και έχουν ασχοληθεί με διάφορα πράγματα και στις υψηλές και στις χαμηλές τάσεις. Και έχουν κάτσει, έχουν διαβάσει. Απλά το θέμα της εκπαίδευσης, ειδικά για τα άτομα που είναι στα πρώτα έτη και μπαίνουν στην ομάδα, μπορεί να πάρει και μέχρι ένα χρόνο, θεωρώ. Απλά μετά από αυτόν τον χρόνο, τα παιδιά που θα βγουν από αυτό θα το κατέχουν, θεωρώ. Σε αυτό το χρόνο μέσα, στον ένα χρόνο μελέτης, βάζεις και ένα χρόνο σχεδιασμού? Δηλαδή, μετά από κάποια φάση θα ξεκινήσεις αυτά να τα βλέπεις στο σχεδιαστικό? Ναι, όταν λέω μελέτη, εννοώ μελέτη και σχεδιασμό ουσιαστικά. Okay. Γιατί νομίζω στα ηλεκτρολογικά περισσότερο δεν είναι τόσο θέμα σχεδιασμού, όσο πάλι θέμα κατανόησης κάποιων πραγμάτων. Ναι, σχεδιασμό, κατάλαβες τι εννοώ. Να πάρεις κάποιες αποφάσεις και να πεις ότι αυτά τα πράγματα θα τα κάνω έτσι. Μπορεί να μην είναι το CAD, αλλά είναι, ρε παιδί μου, θα κάνω την τάδε επιλογή πλακέτας, θα κάνω την τάδε επιλογή μπαταριών. Ναι. Να το δουλεύεις δηλαδή μέσα στον ένα χρόνο, δηλαδή το δεύτερο χρόνο να ξεκινήσεις την κατασκευή σου. Ναι, ας πούμε, εντάξει, επειδή έχουμε μιλήσει και αρκετά για τις υψηλές τάσεις, αλλά και οι χαμηλές τάσεις είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή, ένα ηλεκτρικό μονοθέσιο δεν έχει μόνο μπαταρίες, inverter, motor, τέρμα. Είναι πλακέτες, είναι VCU, είναι συστήματα ασφαλείας που ζητάνε και οι κανονισμοί. Οπότε, για παράδειγμα, κάποιος που δεν τον ενδιαφέρει, ας πούμε, τόσο πολύ οι υψηλές τάσεις, αλλά ενδιαφέρεται πιο πολύ για τον προγραμματισμό, μικροηλεκτρονική και τα συναφή, πάλι μπορεί να ασχοληθεί. Δηλαδή, και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει μέσα στην ομάδα. Και σαν προγραμματισμό, σχεδιασμό, ας πούμε, πλακετών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό θέλει χρόνο, ας πούμε, ο σχεδιασμός στο Altium, είναι, πρέπει να τον κατανοήσεις. Συγγνώμη. Και ναι, και το driverless επίσης κάτι που χρειάζεται κατανόηση. Δηλαδή, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πεδίο, όντως. Ναι, ακριβώς. Ακόμη αυτό που ανέφερες και πριν με το ότι προχωράτε στο βενζινοκίνητο, με κάποιες βελτιώσεις παράλληλα με τη μελέτη για το ηλεκτροκίνητο, είναι επειδή προφανώς δεν είναι τελειοποιημένα τα πάντα και δεν είναι τόσο εύκολο ακόμη. Δηλαδή, το σασί ή τα αεροδυναμικά είναι κάτι που μπορείτε να εξελίξεις για δεκαετίες. Σίγουρα μπορείς να εξελίσσεις, γιατί αυτά δεν αλλάζουν. Όταν έχεις κίνηση, έχεις κάποια πράγματα που δουλεύουν στάνταρ. Ελαστικά, ανάρτηση, aerodynamics, όπως είπες, αυτά δεν αλλάζουν, οπότε μπορείς να τα μελετάς συνεχώς. Βέβαια, με τις μπαταρίες φαντάζομαι και το έχεις πολλές αλλαγές στο κέντρο βάρους, στη διάταξη, σε όλα αυτά δηλαδή που επηρεάζουν όλα τα προηγούμενα. Γενικά στην κατασκευή του κουτιού και όλα και του σασί σε ευρύτερο βαθμό χρειάστηκε πολύ trial and error, να το πω. Δηλαδή,
Δεν μπορώ να υπολογίσω πόσα διαφορετικά σας έχω σχεδιάσει για να βολέψουν και άλλα πράγματα γενικά στο μηχανολογικό, αλλά κυρίως για τις μπαταρίες, για να έχουν αρκετό χώρο ταυτόχρονα και λόγω κανονισμών, όπως είπαμε, για ασφάλεια, και ταυτόχρονα για να μην είναι πάρα πολύ μακριά το κέντρο βάρους, που θα επηρεάξει πάρα πολύ και αποδόσεις κλπ. Μετά είναι αυτό, όπως είπες, που βελτιώνεις, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Μπορεί δηλαδή να επιλέξεις να χάσεις το βάρος, να γίνει πολύ βαρύ κάτι, αλλά να κερδίσεις κάπου αλλού. Να είναι πολύ πιο αποδοτικό, να έχει μεγαλύτερη ροπή κλπ. Συγγνώμη. Ναι, αξιοπιστία και αυτά. Ναι, αυτό πάει περισσότερο στο κατασκευαστικό. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, που δεν τελειώνει αυτό, μπορείς να επιλέξεις, θα πας με τα, όπως το ορίζει οι κανονισμοί, δηλαδή θα πας σε κάτι σωληνωτό, που κάνουμε και οι δύο ομάδες με αυτό έχουμε ακολουθήσει, είτε εάν θες να μελετήσεις μόνοκοκ, που για όσους δεν ξέρουν είναι πάνω κάτω ένα σαν σάντουιτς, θα το πω, από δύο υλικά, το οποίο είναι σαν μπανιέρα για να αντέχει όλες τις δυνάμεις κατευθείαν. Που είναι βολικό και λόγω βάρους και λόγω ότι μπορούν εύκολα να επεξεργαστούν οι υπόλοιπες υπομάδες άλλα τμήματα. Π.χ. το κουτί μπαταριών μπορεί απλά να μπαίνει μέσα σε ένα θάλαμο και να βγαίνει. Αλλά όπως ανέφερα, είναι και δύσκολο στη μελέτη του και στην κατασκευή του. Και είναι αρκετά ακριβό, όπως έχουμε δει. Σαν πρώτη χρονιά ηλεκτρικού μονοθεσίου, πού εστιάσατε περισσότερο, πέρα από το να τηρείτε τους κανονισμούς και να φτιάξετε κάτι το οποίο θα υλοποιηθεί μέσα στη διετία. Από εκεί και πέρα, πού εστιάσατε? Έχετε κάποιο στόχο να κερδίσετε κάποιο αγώνισμα? Πώς το σκεφτήκατε? Αρχικά, επειδή η ομάδα ήταν σε μια μεταβατική περίοδο, πολλά παλαιότερα μέλη που είχαν δει και κατασκευή και σχεδιασμό αποφυτούσαν, οπότε φεύγαν από την ομάδα. Πολλοί ήμασταν, συμπεριλαμβάνω και το εαυτού μου, στην περίοδο που ταυτόχρονα μαθαίνουμε και ταυτόχρονα σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, το υλοποιούμε, να το θέσω. Οπότε, οι περισσότεροι είχαμε το στόχο να είναι λειτουργικό και όπου μπορούμε να κερδίσουμε. Αλλά περισσότερο ήταν αυτό, ότι για παράδειγμα, ειδικά στα ηλεκτρολογικά, που τα παιδιά δύο χρόνια κάνουν προετοιμασία και ακόμη βγαίνουν πράγματα που δεν μπορείς να τα υπολογίσεις ότι θα υπάρξουν θέματα. Δεν είναι ότι δεν είσαι σίγουρος, για παράδειγμα, πόσο θα είναι η τάση κλπ. Είναι πράγματα του ότι, να θέσω ένα απλό, είχαμε θέμα με το που θα βρούμε καλώδια για να συνδέσουμε το μοτέρ με τις μπαταρίες, αν δεν κάνω λάθος, γιατί η διάμετρος του καλωδίου δεν υπήρχε πουθενά στην αγορά. Εκτός από αυτά, είναι κυρίως αυτό. Θέλουμε να είναι λειτουργικό και όπου μπορούμε, αξιόπιστο εννοείται φυσικά, και ασφαλές. Γι' αυτό κιόλας έχουμε προσπαθήσει να πάρουμε με βάση τους κανονισμούς, έχει κάποιους, πώς το θέσω, π.χ. για το firewall, που είναι ένα επίπεδο μεταξύ του οδηγού και της μπαταρίας, τα κινούμενα μέρη κλπ. Ο διαγωνισμός σου σε υποχρεώνει να χρησιμοποιήσεις μια ειδική προδιαγραφή. Υπάρχουν τρόποι να το κάνεις και με δικά σου τεστ και να αποδείξεις ότι δεν γίνεται, ότι δεν θα έχει κίνδυνο ο οδηγός, αλλά επιλέγουμε το περπατημένο, το θέσω, που είμαστε σίγουροι ότι θα είναι ασφαλές. Και αν μπορώ να προσθέσω πάνω σε αυτό κάτι, νομίζω γενικά κάποιος που δεν έχει δει την προσπάθεια που υπάρχει πίσω από όλο αυτό μπορεί να υποεκτιμήσει πόσο σημαντικό είναι να είναι αξιόπιστο κάτι. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος να ξεκινήσεις να σχεδιάζεις κάτι το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο στην υλοποίηση. Δεν έχεις σε καμία περίπτωση την εμπειρία ή τις γνώσεις. Που ομάδες που μπορεί να υπάρχουν δεκαετίες, όπως από την Ολλανδία, τον DUTh, που έχει πλέον νομίζω 20 χρόνια εμπειρίας, το οποίο ξεπερνάει κατά πολύ των περισσότερων ελληνικών ομάδων την εμπειρία. Αν πάμε να σχεδιάσουμε ένα σύστημα το οποίο έχει πάρα πολλά points of failure, δεν θα είναι καθόλου καλή ιδέα να ξεκινήσεις να το κατασκευάζεις αυτό και θα έχεις χάσει περίπου ένα χρόνο στο σχεδιασμό, οπότε θα πάει πίσω όλο. Το budget θα εκτιναχθεί και όλα αυτά με κάνουν ένα νόημα, διότι έχουμε δύο ομάδες στους διαγωνισμούς να καίγεται ο εγκέφαλος, ο οποίος μπορεί να ήταν τέλεια σχεδιασμένος από την δική τους μεριά,
αλλά το σύστημα με τέτοια πολυπλοκότητα, απλά κάπου αν αποτύχει, τότε ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου προφανώς, αν δεν δουλεύει, δεν μπορεί να δουλέψει όλο το μονοθέσιο. Εάν οι μπαταρίες δεν έχουν μονωθεί σωστά λόγω κάποιας ακραίας καινοτομίας που προσπαθείς να κάνεις, είναι πολύ επικίνδυνο και μπορεί να μην περάσεις καν τον τεχνικό έλεγχο, έτσι. Το οποίο στο βενζινοκίνητο δεν είναι τόσο ρίσκο. Δηλαδή, ο τεχνικός έλεγχος του βενζινοκίνητου μονοθεσίου είναι κάτι το οποίο και είδαμε κι εμείς ότι ήταν πιο εύκολο, παρόλο που ήταν από μόνο του δύσκολο, από το να περάσουμε τεχνικό έλεγχο στο ηλεκτροκίνητο που δεν μπορείς να δεις το σφάλμα. Δηλαδή, ένα πολύ ωραίο quote του υπεύθυνου του high voltage μας είναι ότι το πρόβλημα με τα ηλεκτρολογικά είναι ότι δεν τα βλέπεις. Δεν βλέπεις το ρεύμα. Ενώ στα μηχανολογικά τα πιάνεις. Δηλαδή, όσο δύσκολα και αν είναι τα μηχανολογικά, μπορείς να αντιληφθείς τις μοίρες που έχουν πάρει, το σφάλμα που έχει υπάρξει, τις αντοχές που έχουν. Στα ηλεκτρολογικά είναι όλα μία υπόθεση μέχρι να τα τεστάρεις με πολύμετρα ή οτιδήποτε. Πώς μάθω. Πώς μάθανε τα παιδιά να λειτουργούν πάνω στο μονοθέσιο όταν προκύπτουν θέματα ασφαλείας, όπως η ηλεκτροπληξία για παράδειγμα? Κάνατε κάποια εκπαίδευση, τους ενημερώσατε να προσέχουν? Έχετε εξοπλισμό ασφαλείας για την ηλεκτροπληξία? Η Αφροδίτη ασχολήθηκε με το να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την πιστοποίηση για να, να μπορούμε ασφάλεια να χειριστούν οι ηλεκτρολόγοι μας τα εξαρτήματα και τις συνδέσεις των καλωδίων με το μοτέρ, με τις μπαταρίες και με το BMS. Το οποίο φυσικά και όσες πιστοποιήσεις και αν έχεις πρέπει πάλι να προσέχεις, διότι είναι εν τέλει στα χέρια σου το να κάνεις σωστούς χειρισμούς, προφανώς. Και εγώ ως μη ηλεκτρολόγος προφανώς δεν αντιλαμβάνομαι καν το πόσα πράγματα μπορούν να πάνε λάθος. Διαρκώς μας προειδοποιούν οι ηλεκτρολόγοι μας να μην ακουμπήσουμε κάτι, να μην κάνουμε κάτι. Και διαρκώς προκύπτουν ανησυχίες ότι είναι γεωμένο όλο το μονοθέσιο συνολικά και ότι δεν διαρρέεται από ρεύμα το οποιοδήποτε κομμάτι, διότι αυτό θα ήταν επικίνδυνο για οποιονδήποτε μπορεί απλά να βρίσκεται κοντά του. Όλα αυτά είναι μεγάλα θέματα. Χρειάζεται και διαγωνισμός, δηλαδή, να έχεις αυτές τις πιστοποιήσεις. Βασικά, κάτι που ήθελα να προσθέσω από αυτά που έχω δει δηλαδή και στις ομάδες, είναι ότι πολλές ομάδες που κάνουν αυτή την αλλαγή από βενζινοκίνητο σε ηλεκτροκίνητο, λίγο μετά τον ενθουσιασμό του βενζινοκίνητου, ειδικά άμα έχεις φτιάξει και αρκετά, πολύ ειδικά στο μηχανολογικό κομμάτι σίγουρα, ή στο ηλεκτρολογικό, άμα ξεκινήσεις να δεις και το εύρος, ας πούμε, λίγο μετριάζεται ο ενθουσιασμός. αλλά μπαίνουν σε αυτό με τη λογική ότι θέλω να είναι γρήγορο. Αλλά αυτό δεν είναι πολύ ρεαλιστικό. Δηλαδή, πρέπει να ξεκινήσεις από τα βασικά, από τη βάση, bottom up, δηλαδή να περνάει τεχνικό έλεγχο, ας πούμε. Πολύ βασικό. Δεν γίνεται τίποτα με ένα γρήγορο μονοθέσιο αν δεν περνάει τεχνικό έλεγχο ή αν δεν λειτουργεί. Οπότε αυτό που είπε και ο Ιάσνας με τα points of failure, δηλαδή ότι άμα φτιάξεις κάτι το οποίο δεν υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να μην λειτουργεί, δεν υπάρχει νόημα. Δηλαδή δεν θα είναι λειτουργικό. Δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα πας στο διαγωνισμό και δεν θα περάσεις καν τεχνικό έλεγχο. Κρατήσατε κομμάτια από το βενζινοκίνητο στο ηλεκτροκίνητο? Και όταν εννοώ κομμάτια, δεν εννοώ, παράδειγμα, κρατήσαμε τα ημιαξόνια. Κάποιες τεχνολογίες, κάποια γνώση, κάποια εμπειρία στην κατασκευή. Ναι, σε πολλά κομμάτια. Ας πούμε, κυρίως στο κομμάτι των αναρτήσεων, δηλαδή, επειδή υπήρχε και γνώση πριν, μας είχε βοηθήσει και πάρα πολύ ο χορηγός μας, η Jumpsport και ο κύριος Μιχάλης Κυριολογίτσης, που μας ουσιαστικά είχε δείξει πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τις αναρτήσεις. Στο σασί, εν μέρη, επειδή υπήρχε ήδη ένα έτοιμο σασί και μία γνώση πάνω σε αυτό, νομίζω αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι που κρατήσαμε, δηλαδή τις γνώσεις, ήταν κυρίως συναρτήσεις, θα έλεγα. Και αυτό λόγω και των κατεργασιών που είχαν δει κάποια παιδιά, για παράδειγμα οι πλήνες που είναι χυτές και γνώριζαν κάποια πράγματα για τη χύτευση, ήταν διατεθειμένοι να ψάχνουν και περισσότερα. Πολλά μικρά δηλαδή τέτοια που διατηρήσαμε. Και μετά τα εξαρτήματα που μεταφέρθηκαν από το ένα μονοθέσιο στο άλλο, όπως είπες.